Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του West με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιφερειακή Νότα Κοζάνη, στην κυρία Παρασκευή Βυρζίδου. Κυρία Βυρζίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Είχατε σειρά συναντήσεων με υπουργούς της κυβέρνησης για πολύ σημαντικά και καυτά θέματα της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης. Να ξεκινήσω με την πρώτη συνάντηση που είχατε με τον υφυπουργό παιδείας, τον νέο υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, γιατί το θέμα του πανεπιστημίου, ειδικά εδώ μετά τις αντιδράσεις της Βρετανίας και μόλις έχουμε δει την τελευταία περίοδο, καίει πάρα πολύ. Τι διαβεβαιώσεις πήρατε από τον υφυπουργό, κυρία Βυρζίδου? Είναι γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας είναι από τα πρώτα θέματα που απασχολούν την κυβέρνηση. Το έχει άλλωστε δηλώσει ο Πρωθυπουργός ότι τα τρία περιφερειακά πανεπιστήμια του Αιγαίου, το Δημοκρίτιο και της Δυτικής Μακεδονίας, το καθένα και τους δικούς του λόγους, έχει ιδιαίτερη σημασία και να το στηρίξουμε, αλλά και μέσα από διάφορες δραστηριότητες να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπήρξαν προβληματισμοί εν ώψη του νέου νομοσχεδίου, οι οποίοι φυσικά θα έπρεπε να τεθούν από την Βρετανία, από τους καθηγητές, από τους ανθρώπους που είναι στο Πανεπιστήμιο και ξέρουν λεπτομέρειες. Ήδη προηγήθηκαν συναντήσεις με τον υφυπουργό, με όλους τους βουλευτές, όπου και τον Βρετανή, όπου ετέθησαν τα θέματα που μας προβληματίζουν, και επίσης χθες το πρωί ξανά υπήρχε σύσκεψη με τους Βρετάνες. Η δική μου επίσκεψη, όπου αναλυτικά συζητήσαμε τα επιμέρους θέματα, ήταν για να δούμε εάν υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας σήμερα έχει τρία ζητήματα. Το ένα από αυτά είναι ότι έχουμε μεγάλο αριθμό μεταγραφών, δηλαδή κάποιοι που έχουν τις προϋποθέσεις δηλώνουν στο δικό μας πανεπιστήμιο γιατί ξέρουν ότι μετά θα φύγουν. Και έτσι, ενώ έχουμε σημαντικό αριθμό εισακτέων, μειώνεται ο αριθμός στην πορεία. Επίσης, έχουμε τμήματα με χαμηλή βαθμολογία και του πρώτου και του τελευταίου, και επίσης έχουμε και τμήματα στα οποία μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν τελειώνει ή τα εγκαταλείπει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των θεμάτων, το νομοσχέδιο είναι στη θετική κατεύθυνση, γιατί αυτά τα τρία κομμάτια τα διασφαλίζει, άρα δεν δημιουργεί πρόβλημα, ίσα-ίσα βοηθάει. Να χαθούν δηλαδή φοιτητές, δηλαδή να συρρυκνωθούν τμήματα. Όχι, το θέμα είναι ότι ενώ το νομοσχέδιο μη αφήνοντας αιώνιους φοιτητές, ξεκαθαρίζει ακριβώς έχει για να μπορέσει να οργανωθεί ανάλογα. Εσείς τις διαβεβαιώσεις που πήρατε... εσείς τις διαβεβαιώσεις που πήρατε από τον κύριο Συρίγο είναι γιατί υπάρχουν οι φόβοι εδώ της Βρετανίας και των τοπικών φορέων, ακούσαμε και τους αυτοδιοικητικούς να λένε, να μην συρρυκνωθεί και να μην υποβαθμιστεί το πανεπιστήμιο. Αυτές τις διαβεβαιώσεις τις έχετε πάρει εσείς ως βουλευτές ή εσείς οι ίδιοι που είχατε συνάντηση με τον υφυπουργό? Το Πανεπιστήμιο δεν είχε κίνδυνο με το νέο νομοσχέδιο, πέραν των δεσμεύσεων από τον υφυπουργό, έτσι και αλλιώς με τον τρόπο με τον οποίο ήταν ρυθμισμένο. Διότι οι βάσεις οι οποίες προβλημάτιζαν ότι ενδεχομένως ένα αριθμό φοιτητών να μην τον επέτρεπε να έρθει στο δικό μας πανεπιστήμιο, μας εξήγησε ότι είναι ένα θέμα μέσου όρου που το ίδιο το πανεπιστήμιο καθορίζει, άρα μπορεί να είναι και λίγο παρακάτω, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε ένα περιφερειακό να έχει περισσότερους φοιτητές. Και επίσης είπε ο υπουργός ότι είναι ελκυστικό το πανεπιστήμιό μας, διότι προσανατολίζονται σε 2.000 δωμάτια εστιών και σε εστιατόρια, τα οποία τη σημερινή εποχή της κρίσης είναι δελεαστικό για κάποιο φοιτητή να δηλώσει στην περιοχή, αν τον ενδιαφέρει το τμήμα, καθώς επίσης και να μπορέσει να μείνει. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι θα μειωθούν κάποιες θέσεις από τα μεγάλα κέντρα, που έτσι και αλλιώς είναι υπερφορτωμένα και ζητούν την αποκέντρωση, έτσι ώστε ο φοιτητής που δεν θα μπορέσει να περάσει λόγω μικρότερου αριθμού, να δηλώσει και να έρθει στη Δυτική Μακεδονία στο Πανεπιστήμιο, και έτσι και ο ίδιος να φοιτήσει, αλλά και το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε κάθε λεπτομέρεια που θα μπορεί να το ισχυροποιήσει. Μου ανέφερε ότι άμεσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την πρόσληψη περισσότερων καθηγητών εκπαιδευτικού προσωπικού, που είναι καθοριστικό για την αναβάθμιση και την βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου. Γιατί υπήρχαν ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές και ο πριν ήταν ο κ. Θεοδουλίδης. Και αυτό δημιουργούσε επίσης προβλήματα.
Είμαστε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, επειδή είναι σε διαβούλευση, έχετε συζητήσει, πότε βλέπετε να ψηφίσετε το νομοσχέδιο? Θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν το προλάβουμε, την επόμενη. Ωραία, κρίσιμη εβδομάδα. Τώρα, επειδή έχω 2-3 θέματα, να πάμε λίγο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είχατε μια συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος την τελευταία περίοδο βρίσκεται στην επικαιρότητα με τις δηλώσεις που κάνει. Κάποιες ήταν και λίγο έτσι ατυχέστατες και ατυχείς δηλώσεις και προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση και του επιχειρηματικού κόσμου. Έρχονται χρήματα στην ΠΕ Κοζάνης, κύριε Βρυζίδου. Τον πιέσατε? Και ο κύριος Κασαπίδης πήγε στον κύριο Γεωργιάδη, έδωσε υποσχέσεις ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα δώσει χρήματα εδώ στην περιοχή αρκετά. Τι σας είπε? Γιατί στην ανακοίνωση που διαβάζω, που βγάλατε, υπάρχει μια πίεση, συζητήσατε τα οικονομικά προβλήματα των επιχειρήσεων και τα μέτρα στήριξης. Οι διαβεβαιώσεις που πήρατε ποιες είναι? Ο Υπουργός είναι αποφασισμένος να χρηματοδοτήσει κάθε επιχείρηση με ένα σεβαστό ποσό, το οποίο θα είναι ικανό να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Και σίγουρα θα είναι μεγαλύτερο από αυτά που υπήρχαν μέχρι σήμερα με τις επιστρεπτές προκαταβολές, όπου δεν θα επιστρεφόταν μόνο το 50%. Εκείνο που έγινε με τον Υπουργό ήταν σημαντικό στη συνάντηση, διότι ο κάθε πολίτης βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία ήθελε να ξέρει ο Υπουργός. Ο Υπουργός που αποφασίζει για τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό λοιπόν έγινε από πλευράς μου και ενημέρωσα στην κάθε λεπτομέρεια τις επιμέρους επιχειρήσεις, τη ζημία που έχουν υποστεί, το κλίμα που υπάρχει και οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν στην περιοχή μας και από άλλους λόγους, και ότι το παρατεταμένο lockdown επέκτηνε ακόμη περισσότερο τα προβλήματα, τα οποία δεν ήταν ανάλογα των ημερών, αλλά πολύ μεγαλύτερα από τις άλλες περιοχές. Επίσης, ο Υπουργός, εκτός από τις χρηματοδοτήσεις που θα δώσει χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλες τις επιχειρήσεις, προσανατολίζεται και σε καινούριο πρόγραμμα, στο οποίο θα μπορέσουν να ενταχθούν από 5 με 40.000, όπως αυτό που προηγήθηκε και έγινε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τα 45 εκατομμύρια και για τις μικρές επιχειρήσεις 5 εκατομμύρια, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική τόνωση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Σίγουρα, βέβαια, με όλες αυτές τις κινήσεις δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει το πρόβλημα Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και όλα τα θέματα που έχουμε σημειώσει από τα επιμελητήρια, από τους εμπορικούς συλλόγους, τα καταθέτουμε διαρκώς. Από το χώρο της εστίασης, γιατί αυτή πλήττεται πάρα πολύ που είναι κλειστή. Που έχει πληγεί περισσότερο από όλους. Μάλιστα. Τον καλέσατε να έρθει στην περιοχή? Να τον περιμένουμε πίσω στο επόμενο διάστημα? Γιατί είναι και από εδώ, ήδη και από τον ομό της Φλώνας ο κύριος Υπουργός. Οπωσδήποτε εμείς οι βουλευτές θέλουμε τους υπουργούς να έρχονται, διότι όταν είναι στον τόπο των θεμάτων πάντοτε κερδίζουμε περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα του προγράμματος. Τώρα να έρθω και στη συνάντηση που είχατε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Απόστολο Βεζιρόπουλο, βουλευτή η Μαφίας ο κύριος Βεζιρόπουλος, για σημαντικά θέματα. Θέσατε αρκετά θέματα και από αυτά που θέτει ο κύριος Κασαπίδης. Τώρα τελευταία που όσον αφορά την ομοποίηση κτηρίων κλπ. Για πείτε μας λίγο. Και μένω και σε κάτι άλλο. Μιλήσατε και για την παραχώρηση του κτηρίου του Γκέρτσιου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος προς τη Μητρόπολη. Πολλά θέματα και με τον κύριο Βεζιρόπουλο. Ναι. Καταρχήν τα θέματα των διοικητηρίων ετέθησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη. Τόσο για τα δύο διοικητήρια της νομαρχίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Καστοριάς, όπου με εισήγησή του ζήτησε η Περιφέρεια να δοθούν στην κυριότητά της για να τα νομιμοποιήσει και γενικότερα να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις πράξεις που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε τέτοια θέση που να μπορούν να ενταχθούν και σε προγράμματα και για να συνεχίσει η υπόλοιπη διαδικασία. Ο διάλογος που έχει γίνει, έχει κατατεθεί και πρόταση πώς θα μπορέσει με τροπολογία να πάρει η περιφέρεια και τις παραλίμνες περιοχές, οι οποίες έχουν απαλωτριωθεί από τη ΔΕΗ στα πλαίσια των υδροηλεκτρικών, αλλά η λίμνη και η παραλίμνια περιοχή υπάρχει νόμος που μένει στο δημόσιο, δεν γίνεται ιδιοκτησία της ΔΕΗ, είναι ιδιοκτησία του δημοσίου. Η περιφέρεια λοιπόν, θέλοντας να κάνει κάποια έργα, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες ή ακόμη και επενδύσεις εκεί στην περιοχή, θα πρέπει να έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Επίσης υπήρξε τεκμηριωμένη εισήγηση από τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, μια τροπολογία, για να μπορέσει να γίνει αυτό εφικτό. Αυτή τη διαδικασία παρακολούθησα εγώ και
σήμερα ξαναπήγα εκεί από το Υπουργείο για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο η τεκμηρίωση, και είναι μια σημαντική βοήθεια για την περιοχή μας αυτό το βήμα, και ενδεχομένως μετά από αυτό να μπορέσουν να γίνουν και άλλα και να αξιοποιηθούν οι δημόσιες εκτάσεις. Ωραία. Τώρα, ανέφερε και στη συνάντηση που είχατε και με τον κύριο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας. Βρεθήκατε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Τι ήταν το σημαντικό θέμα το οποίο θέσατε στον κύριο Χαρδαλιά? Επίσης, ήθελα να αναφέρω στον Υφυπουργό κάθε λεπτομέρεια που ζούμε οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και βέβαια τις τελευταίες μέρες και του Δήμου της Εορδαίας, όπου υπήρξε παράταση του εγκλεισμού μέχρι τις 6 ώρα και ιδιαιτερότητα στα καταστήματα. Σίγουρα, ανάλογα με τα κρούσματα παίρνονται και τα μέτρα. Όμως η κάθε περιοχή δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ήθελα να εξηγήσω λοιπόν ότι υπάρχουν και περιοχές στο Δήμο της Εορδαίας με μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων, οι οποίοι την ίδια ώρα πρέπει να επιστρέψουν από τη δουλειά τους και ενδεχομένως όταν υπάρχει το 6 να εξετάσουν. Δεν προλαβαίνουν, υπάρχει πίεση. Ναι. Επίσης, ήθελα να εξηγήσω ότι όταν υπάρχει παρατεταμένο lockdown, οι επιπτώσεις είναι δυσανάλογες του χρόνου, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερες από τις απλά πρόσθετες ημέρες. Την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες και οικονομικά και ψυχολογικά, καθώς επίσης και τι έχουμε επισημάνει όλοι εμείς από αυτά που βλέπουμε. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι και αυτός ζει την αγωνία της περιοχής και όλης της χώρας, ότι έχει το χρέος να διασφαλίσει τους πολίτες στο θέμα της υγείας, κατανοεί και όλα τα επιμέρους θέματα, προσέχει την κάθε λεπτομέρεια και βέβαια ζήτησε και από εμάς τους βουλευτές να έχουμε ένα μεγάλο ζήλος προς την προστασία των πολιτών μας, και βέβαια καλό είναι όσοι ασχολούνται με τα κοινά, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές, να κοιτάξουμε το συμφέρον της περιοχής μας και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε αρεστοί. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών αλλά και την οικονομία του τόπου μας. Ωραία, κλείνοντας, θα ήθελα και ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή την τελευταία περίοδο έχει ανοίξει μια συζήτηση στην περιοχή μας με τα φωτοβολταϊκά, αντιδρούν τοπικές κοινωνίες αυτοδιοίκησης και για τα πρωτά φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφίτου. Υπάρχει μια έτσι έντονη αντίδραση και η περιφέρεια πήρε και μια απόφαση. Όχι στην άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι η άποψή σας σε όλο αυτό που γίνεται την τελευταία περίοδο? Κάποιοι δήμοι είναι υπέρ το να γίνουν φωτοβολταϊκά, αυτοδιοικητικοί είναι υπέρ, αλλά και κάποιοι άλλοι μεγαλύτερη πλειοψηφία από ό,τι βλέπουμε. Ο Περιφερειάρχης είναι όχι, είπε όχι, ο κ. Κασαπίδης, οι αυτοδιοικητικοί της περιφέρειας λένε όχι. Η δική σας άποψη ποια είναι? Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε στάδιο μετάβασης και οπωσδήποτε είναι η καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να πάρει τη θέση της, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε παραγωγή ενέργειας στην περιοχή, που είναι ένα ενεργειακό κέντρο με τεχνογνωσία και γενικώς αποτελεί πυρήνα της παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο όμως η άναρχη κατανομή σε όλες τις εκτάσεις τις οποίες στα χαρτιά σήμερα βλέπουμε ότι έχουν οριστεί για χώροι φωτοβολταϊκών, αλλά στην πράξη όταν θα το δούμε ενδεχομένως να είναι ένα τοπίο το οποίο και αισθητικά θα αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της περιοχής και θα δημιουργεί εμπόδια σε κάποιες γεωργικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν ναι στα φωτοβολταϊκά, αλλά όχι άναρχα, όχι χωρίς κανόνες και όχι απεριόριστα. Διότι εμείς θέλουμε να... Άρα δηλαδή εσείς δεν συμφωνείτε και στα πλωτά φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πολυφίτου? Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Με ποια έννοια ακριβώς θα είναι αυτά τα πλωτά? Εγώ δεν έχω δει ακριβώς τη μελέτη, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αλλά οπωσδήποτε για μένα ναι στην πράσινη ενέργεια, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και για την ενημέρωση όσον αφορά τα σημαντικά θέματα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κύριε Βρυζίδου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.